Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 25 Μαΐου, τελευταίο Σάββατο για την εκπομπή Safety Car για τον Μάιο. Έτσι, καλοκαίρι μπαίνει. Όπως βλέπετε, είναι γνωστή εδώ. Η γνωστή, άγνωστη. Η γνωστή, έτσι. Μάνος Αγνωστόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος. Τα Σκοτσάνη φυσικά είναι από νεκέ, λοιπόν. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει σιγά-σιγά. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εκλογές αύριο. Πολύ προσοχή στους δρόμους όσοι πηγαίνετε να ταξιδέψετε. Θα πούμε για τα διόδια που θα είναι ελεύθερα αύριο. Αλλά να ξέρετε, οι μπάρες είναι κανονικά κλειστές. Μην άρχισετε και τρέχετε και... Θα περιμένετε να σταματήσετε. Θα περιμένετε να σταματήσετε, ναι. Να σας ανοίξει ο υπάλληλος μέσα. Που ξέρετε, μπορεί να σταματάνε εκεί, έτσι, και να σας λένε τι θα ψηφίσεις, πλήρωσε. Αν δεν ψηφίσεις, και να φύγεις. Μπορεί να γίνει και αυτό. Να το πάρεις το έτσι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα τώρα τελευταία στη χώρα μας. Οπότε λίγο να είμαστε έτσι συντονισμένοι. Γι' αυτό προσέξτε τι θα πείτε. Προσέξτε τι θα πείτε. Ακριβώς. Τώρα μην αρχίσουμε να ακούμε κάτι άκυρα, κάτι λευκά. Κάτι δεν πάνε να πνιγούν όλοι και τέτοια. Ναι. Εγώ πάω για να φάω στο χωριό. Α, μπράβο, όχι. Θα πάτε, θα ψηφίσετε. Έτσι, ό,τι είναι να ψηφίσετε, αυτό που θέλετε να ψηφίσετε και θα πάτε εκεί πέρα. Πολλές καλημέρες σε όλους που έχετε ξεκινήσει ήδη εδώ πέρα και στέλνετε τις καλημέρες σας. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά θεματάκια για εσάς. Τις επίσημες τιμές για τα Mazda, τα οποία λίγο μας προξένησαν έτσι μια απορία το κατά πόσο έτσι όλο αυτό θα δουλέψει πάλι στη χώρα μας. Θα τα δούμε, θα τα πούμε. Να πούμε λίγο τι γίνεται με τον Έλληνα όταν πρόκειται να κάνει αγοροπολισία αυτοκινήτου. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ, έτσι, έχουν πάρα πολύ πλάκα. Όταν θέλει ο Έλληνας να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, και μιλάμε για μεταχειρισμένο, και όταν θέλει να πουλήσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Είναι μεγάλες οι διαφορές, είναι έτσι. Έτσι πηγαίνουν οι διαφορές. Ναι, που έτσι κι αλλιώς σε οτιδήποτε μεταχειρισμένο κάνεις αγοροπολισία, πάντα ο πολίτης με τον αγοραστή έχει αυτή τη διαμάχη από σπίτια μέχρι οτιδήποτε. Εννοείται. Φαντάζομαι σε ένα αυτοκίνητο που είναι και αντικείμενο το οποίο δουλεύεται, πιθανόν έχει φθορές. Θα τα πούμε όλα. Όλα αυτά. Θα τα πούμε όλα. Οι καλύτεροι κινητήρες της χρονιάς. Άλλα 7 αυτοκίνητα τα οποία βγήκαν πεντάστερα και κυκλοφορούν στους δρόμους. Τις τιμές από το νέο Skoda Scala. Έχουμε πάρα πολλά. Ποιοι είναι οι πρώτοι σε πωλήσεις? Ποια είναι τα πρώτα μοντέλα σε πωλήσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, έτσι, πρωταθλητές? Τι προτιμούν οι Έλληνες για SUV? Πάρα πολλά θέματα. Εσείς θα είστε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μόλις σταματήσουμε το live-άκι εδώ πέρα, ακριβώς από κάτω μπορείτε να σχολιάζετε. Καλημέρες, ερωτήσεις για το αυτοκίνητο, ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο. Εδώ θα είμαστε να σας απαντήσουμε. Ειδικά εσείς που περιμένατε έτσι να πάρετε κάποιο αυτοκίνητο, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο οι εκλογές σας το χαλάσαν αυτό. Αλλά εντάξει. Γιατί να πειράξουν οι εκλογές? Εντάξει, λίγο ο κόσμος είναι. Βλέπεις τις αγορές, είναι λίγο περίεργος. Τώρα σου λέει εκλογές είναι, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί όλα αυτά. Είναι και αυτό. Σου λέει μην φοβάστε, παιδιά, δεν είναι βουλευτικές. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Βάιο. Έρχονται οι πρώτες καλημέρες. Παίρνουμε μια ανάσα και πάμε έτσι στη θεματολογία της εκπομπής Safety Car. Λοιπόν, οι πινακίδες δόθηκαν για να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι. Τώρα πάνε δεν πάνε, τις πινακίδες τις πήραν μερικοί. Καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Πάντα δεν είναι καλό. Καλό δεν είναι βέβαια για αυτούς που κάνανε χοντρές παραβάσεις και τις πήρανε δικαίως και τώρα βρήκαν ευκαιρία να τις ξαναπάρουν πίσω. Για αυτούς δεν είναι καλό. Για μας δεν είναι καλό. Για μας δεν είναι καλό. Για αυτούς δεν είναι χαρά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου οι διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας θα είναι δωρεάν. Ισχύει μόνο για μοτοσυκλέτες και επιβλητικά γιοταχή. Μην αρχίσετε εκεί τίποτα φορτηγατζίδες και αυτή η μεταλλοφορία και νομίζετε ότι θα περάσετε έτσι. Αλλά βέβαια μπορεί και αυτή η μεταλλοφορία να κουβαλούν ψηφοφόρους. Ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Αν εμείς, ρε παιδιά, που νοικιάσαμε ένα πούλμαν, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί 50 άτομα. Δηλαδή, ναι, ούτως ή άλλως το βλέπαμε. Είναι της μόδας τώρα να κυκλοφορούν πούλμαν με ψηφοφόρους και έτσι. Αριστερά-δεξιά, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι, γιατί... Να τα λέμε αυτά, γιατί δεν μπορούμε.
Έχουμε και αυτό το θέμα. Κάθε ψήφος μετράει, φίλε μου, έτσι είναι αυτό. Έχουμε και αυτό το θέμα. Πρέπει να τα λέμε. Δεν μπορούμε να τα, δεν μπορούμε να τα κρύψουμε. Λοιπόν, οπότε η διέλευση από τις λωρίδες με εισπράκτορα θα γίνεται κανονικά, καθώς οι μπάρες έτσι θα είναι σε λειτουργία, θα προσεγγίζεται έτσι με χαμηλές ταχύτητες και θα γίνεται η συναλλαγή με μηδενική χρέωση. Όσοι έχετε υποδέκτες κανονικά. Και αυτά. Να πάτε όλοι με προσοχή να ψηφίσετε και με το καλό να γυρίσουμε όλοι μας πίσω από εκεί που είναι να ψηφίσουμε. Επίσης, σχεδόν σχετικό με το όλο ζήτημα είναι ότι και εδώ μες στην πόλη θα έχεις δωρεάν μετακίνηση. Τα ηλεκτρικά πατίνια, φίλε μου, θα είναι δωρεάν την Κυριακή. Ωραία. Για κάποιες ώρες, για να μπορεί ο κόσμος να μετακινείται ελεύθερα από τον τόπο διαμονής του στο αντίστοιχο σχολείο που θα μπορεί να. Με το ηλεκτρικό πατίνι. Με το ηλεκτρικό πατίνι. Θα γεμίσει ο τόπος. Μια χαρά. Φορτισμένα να είναι μόνο. Γιατί τελευταία. Περπατούσαμε στον δρόμο και ένας γνωστός μου λέει να πάρω ένα πατίνι. Το λέω, πάρε, λέω, εδώ λέω, σε ασφαλή περιβάλλον να είσαι. Ναι, ναι. Έτσι, μην βγεις κανένα δρόμο. Και είχε 3 στα 4 αφόρτιστα. Απλά έπεσε στη φάση που τα είχαν παρκάρει για να. Πού να προλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι να τα φορτίσουν. 3 στα 4 αφόρτιστα, σε παρακαλώ. Δεν προλαβαίνω. Δεν μοιράζεις. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, φίλε. Α, ωραία. Να βλέπεις τι γίνεται. Ό,τι μπορούν κάνουν. Αν το κάθε ένα από αυτά θέλει. Κάνα τετράωρο να γεμίσει, λέμε τώρα. Σιγά-σιγά θέλει τετράωρο. Τι είναι αυτοκίνητο είναι. Σε μισή ώρα πρέπει να φορτίζει. Τι. Τα έχει φορτιστεί. Ναι, πόσο τα έχει φορτιστεί και πόση αυτονομία έχουν αυτά. Πλάκα-πλάκα. Είναι μια καλή ερώτηση. Να πούμε ότι η εκπομπή βγαίνει με την ευγενική χορηγία της Kia Velmar. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να αγοράσετε ένα Kia και να επισκεφτείτε την έκθεση της Kia Velmar. Γιατί έχει όλα τα μοντέλα έτοιμα για test drive. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Να Picanto, ξέρεις, να το δεις. Stonic, Rio, Seed, Pro Seed, Sportage. Υπάρχουν όλα εκεί έτοιμα και σας περιμένουν να τα οδηγήσετε σε πάρα πολύ καλές τιμές και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο ατού. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα ατού, έτσι, ποντάρουν στην αξιοπιστία τους και το δείχνουν με μια 7-ετή εργοστασιακή εγγύηση εκεί στην Kia Velmar, στο μεγάλο χορηγό της εκπομπής Safety Car. Για τους φίλους της Renault θα τα πούμε για το... Ναι, πρέπει να τα πούμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε και αυτά. Έτσι, όλα τα λέμε εδώ, δεν έχουμε προβλήματα. Να πούμε, θα αφήσουμε το αυτό που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, γιατί πήρε μεγάλη διάσταση αυτό με το μαμά. Ναι. Έτσι, μια έμπνευση της στιγμής, το οποίο δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο μεγάλη διάσταση, αλλά πήρε τελικά πολύ μεγάλη διάσταση. Θα το συζητήσουμε έτσι το επόμενο μισάωρο αυτό εδώ. Να πούμε λίγο τους καλύτερους κινητήρες της χρονιάς, γιατί πιστεύω ότι η μισή τουλάχιστον από εσάς τους έχετε στα αυτοκίνητά σας. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούσα να καταλάβω, βέβαια. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είμαι βάση στην Ελλάδα. Αλλά, λοιπόν, πάμε. 21 χρόνια, θεσμός, καλύτερου κινητήρα της χρονιάς. Βραβεύει τους καλύτερους κινητήρες ανά κατηγορία κυβισμού, αλλά και χαρακτήρα, σπόρου, οικολογικούς και όλα αυτά. Για 4η συνεχή χρονιά, επίδοση ρεκόρ, το γενικό βραβείο πήγε στη Ferrari για τον εξαιρετικό 3,9 B Turbo V8. Ο οποίος εφοδιάζει την 488 GTB, την 488 Spider, την πίστα. Και βραβεύτηκε ο καλύτερος. Δεύτερος, ο ηλεκτρικός κινητήρας Jaguar E-Pace. Και τρίτος, ο 4 λίτρων V8 της Mercedes AMG. Κάτω των 150 ύπων η Ford για τον τρικύλινδρο χιλιάρι τον EcoBoost. Από 150 με 250 ύπους η Audi για τον 2000 TFSI. Από 250 μέχρι 350 ύπους η Porsche για τον 2,5 Turbo. 350 με 450 ύπους η Jaguar για το
e-Pace το ηλεκτρικό. 450-550 η Mercedes AMG για τον κινητήρα που είπαμε. 550-650 η Ferrari με τον 3,9 που είπαμε. Άνω των 650 πάλι η Ferrari. Νέος κινητήρας της χρονιάς ο ηλεκτρικός στο e-Pace. Υβριδικός κινητήρας για ποιο άλλο, για το BMW το i8. Ηλεκτροκινητήρας είπαμε για το e-Pace της Jaguar. Αυτοί είναι οι καλύτεροι κινητήρες, Γιάννη Αντωνόπουλε. Και είχαμε και 7 αυτοκίνητα, όλα πεντάστερα, από τον οργανισμό Euro NCAP. Έτσι. Να πούμε ότι πρόκειται για τα Volkswagen T-Cross, το οποίο το είχαμε οδηγήσει και σας είχαμε πει τότε ότι έχει πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας και περιμέναμε σίγουρα να πάρει 5 αστέρια. Το Toyota το RAV το 4, το Audi το e-tron, το Lexus το UX, Renault Clio, το νέο Renault Clio, Mazda 3 και το Toyota Corolla, το καινούριο Toyota Corolla. Να πούμε την επιτυχία της Mazda ανάμεσα σε αυτά, αλλά και το T-Cross. Το T-Cross έβγαλε 97% προστασία ενηλίκων και το Mazda 3 έβγαλε 98%, που πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις ever. Το νέο Mazda 3. Το πήρα έτσι πάσα για να πάμε στη Mazda. Και πολύ, καλά έκανες. Έτσι, παίρνουμε μια ανάσα και πάμε για τη Mazda. Στην Αθήνα λοιπόν είχε γίνει η παρουσίαση της Mazda, τον Όμιλο Σιγκελίδη, και καλημέρα, γιατί το παίρνω και αυτό πάσα. Είδες, από πάσα σε πάσα, όταν είσαι αθλητικό ραδιόφωνο, την πάσα πρέπει να τη δουλεύεις. Έτσι, αυτές είναι οι συμβουλές, τις κρατάς μέσα σου, να τις έχεις για αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Έτσι μπορεί να λείπω, ρε παιδί μου, να μπορείς με τον Τάσο Κοτσάνη να συνεχίσεις το έργο. Καλημέρα, λέει, από το μαγευτικό Περιστέρι Αθηνών, την εκπομπάρα, φίλε Σταύρο, έτσι, όχι εκπομπούλα, εκπομπάρα, την ακούμε και από εδώ, φυσικά θα την ακούς από εκεί και όπου και να πας, θα ακούς safety car. Είχαμε λοιπόν την παρουσίαση της Mazda, MX-5 και το Mazda το 3 ήταν εκεί παρόν, τα οποία ήταν εξαιρετικά όμορφα αυτοκίνητα και τα δύο. Η Mazda ανέκαθεν. Είχε ένα δικό της design που πάντα τραβούσε τα βλέμματα, ό,τι αν έβγαζε. Δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω δει κάποιο Mazda που να πω, εντάξει, οκ. Okay. Το 121. Ακόμα και αυτό ήταν πρωτοποριακό. Το 121. Ακόμα και αυτό ήταν πρωτοποριακό, θα επιμείνω. Πρωτοποριακό σε τι? Δεν είχε ούτε μία ευθεία γραμμή. Γιάννης Αντωνόπουλος, έτσι. Εγκυκλοπαίδεια το αυτοκίνητο. Χαρά μου να κάνω μαζί σου εκπομπές, να ξέρεις. Ναι, ήταν αυτό το οποίο φαίνεται. Το Mazda 121 δεν είχε στην ουσία, να το πούμε καλύτερα, όχι ευθείες γραμμές, ακμές. Ήταν όλο στρόγγυλο. Δεν είχε γωνίες δηλαδή. Γιατί ευθεία γραμμή δεν μπορεί να μην έχεις. Αλλά παρόλα αυτά, ακμές δεν είχε. Έτσι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την εποχή από το Ξέντος και μετά. Τα μοντέλα ήταν όμορφα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο τριάρι, ας πούμε, δεν είχε και τίποτα να δώσει. Δηλαδή μετά το 323F, το επόμενο τριάρι που βγήκε δεν είχε και τίποτα να δώσει. Ήταν ένα νορμάλ οικογενειακό αυτοκίνητο. Είναι που έριχνε το βάρος πιο πολύ. Δεν είχε κάτι σε σχεδίαση ή κάτι το οτιδήποτε. Το εξάρι που είχε βγει ήταν το Mazda 6, ήταν ωραίο και στις δύο εκδόσεις του. Καλά, εδώ έχουν ξεφύγει τα πράγματα πάρα πολύ. Μετά το Φουράι που είχε βγάλει το πρωτότυπο, από εκεί άλλαξαν πολλά. Από τις λίγες εταιρείες Full Japan. Ναι. Αυτό είναι πολύ. Λέει εδώ ο φίλος ο Σταύρος, αυτό είναι μια αλήθεια. Και από τις λίγες εταιρείες που είναι και μόνοι της επίσης. Να πούμε βέβαια ότι θα έρχονται έτσι και το Mazda 2 και το Mazda 3, το 6. MX-5, αλλά και τα SUV CX-5 και CX-3, και σε λίγο καιρό θα δούμε και το CX-30. Λοιπόν, να πούμε λίγο την άποψή μας για την όλη κατάσταση, γιατί θέλαμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, διακαώς να έρθει η Mazda ξανά στην Ελλάδα. Έτσι, να το λέμε αυτό, είναι μια εταιρεία την οποία
Respect, ναι, τη θέλουμε εδώ πέρα. Έχει ξεφύγει σε θέμα design. Έχει γίνει premium. Και το εσωτερικό της βλέπεις ότι δεν είναι ο κλασικός ο Ιαπωνέζος του τότε. Έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Έχει γίνει πολύ premium. Από εκεί και πέρα, επειδή εμείς ζούμε στην Ελλάδα και επειδή πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και επειδή σαν εκπομπή έτσι, έχουμε μάθει να εκφέρουμε τη γνώμη μας εντελώς αντικειμενικά, έχουμε μία διαφωνία στο θέμα των κινητήρων που έρχονται στην Ελλάδα. Ίσως όλο αυτό που γίνεται με το downsizing των άλλων εταιριών που βγάζουν άλογα με το turbo από λίγα κυβικά να είναι η μόδα της εποχής και να μας φαίνονται κάποια πράγματα τώρα πιο παράξενα, αλλά πάλι το θέμα είναι ότι βλέπουμε λίγο δύσκολο το εγχείρημα. Οι κινητήρες που εξοπλίζονται όχι τόσο το 2 αλλά το 3 πιο πολύ, που υποτίθεται το 3 είναι... είναι να πουλήσει πιο πολύ εδώ στην Ελλάδα μαζί με το CX3, λίγο μας προβληματίζουν. Και πάμε έτσι σιγά σιγά να σας πούμε το τι γίνεται αναλυτικά, κινητήρες και τιμές, για να έχετε κι εσείς μία εικόνα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το Mazda 2, έτσι, το μικρό ας πούμε μοντέλο της Mazda. Θα εξοπλίζεται με έναν κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών, έτσι γνωστή αυτή η SkyActiv της Mazda, ο οποίος αυτός 1500 κυβικά θα είναι με 75, 90 και 115 ύπους. Οι καταναλώσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Και τώρα όμως να πούμε λίγο τις τιμούλες. Έτσι είπαμε, 1500 κυβικά με 75 ύπους, η πρώτη έκδοση είναι στις 13.719 ευρώ, ενώ η τρίτη έκδοση με αυτόν τον κινητήρα μας 16.000. Αν θέλουμε να πάμε στους 90 ύπους, ξεκινάμε από 16.5 και πάμε μέχρι 17.228. Και αν θέλουμε το Mazda 2 με το 15, με τους 115 ύπους, πάμε στις 21.516 ευρώ. Ναι, και κάπου εκεί λες... 21.516 ευρώ, 1500 κυβικά, 115 ύπη. Το νούμερο είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Το νούμερο είναι μεγάλο. Ο κινητήρας μικρός και αδύναμος με τα δεδομένα του 2019. Με τα 75 άλογα. Με τους 115, εντάξει. Ναι, με τους 115 είναι... 150 ανημόμετρα ροπή. Ναι, οκ, okay, ναι. Αλλά 115 ύπους βγάζανε μοντέλα των 1600 κυβικών δεκαετία 90-2000. Έτσι. Ξεκολουθείς να σε... Η λογική βέβαια είναι ότι το παίρνεις και ενδεχομένως δεν θα χαλάσει και ποτέ. Ναι, έτσι. Σύμφωνοι σε αυτό. Είναι μια καθαρά φιλοσοφημένη γιαπωνέζικη λογική. Μαζί σου. Αλλά είμαστε εκεί. Αυτές είναι οι τιμές. Και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Για το θέμα των κινητήρων. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το θέμα του downsizing και τι προτιμούν να αγοράσει ο κόσμος. Όλη η Ευρώπη κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Έτσι ακριβώς. Και πάμε στο υπέροχο, πραγματικά υπέροχο σχεδιαστικά Mazda 3, έτσι, το hatchback. Το οποίο εδώ ξεκινάμε από τα 2.000 κυβικά. Δηλαδή 2.000 κυβικά. Με 122 ύπους, με 213 ανημόμετρα ροπής, με πάρα πολύ όμορφες καταναλώσεις πάλι, στα 5 λίτρα, 5,2, 5,6. Λογικό. Ναι. Με τιμή εκκίνησης, έτσι, πρώτη έκδοση,
2.000 κυβικά, 122 ύπη, το οποίο 2.000 κυβικά είναι απαγορευτικό στην Ελλάδα να πάρεις. Ναι, και σε οποιαδήποτε χώρα φορολογεί το αυτοκίνητο με βάση τον κυβισμό και όχι με τους ύπους. Και ξεκινάμε από τα 25.290 ευρώ. Και από εκεί και πέρα έχει τιμές μέχρι 30, με τον ίδιο κινητήρα, μέχρι 36.630 ευρώ. Με αυτόματο, με τα πάντα όλα. Οτιδήποτε, ναι. Ναι, 36.000 Mazda 3 hatchback. Έτσι. Λοιπόν, βγαίνει και με diesel κινητήρα, 1.800 κυβικών με 116 ύπους, με 270 νημόμετρα ροπής, με 4 λίτρα κατανάλωση, στις 27.661 ευρώ. Και πάμε και στις τιμές για το Mazda 3 Sedan, πάλι με τον ίδιο κινητήρα, το δίλητρο με τους 122 ύπους. Ξεκινάμε 25.290 και φτάνουμε μέχρι 36.630. Αυτά για το Mazda 2, Mazda 3. Θα πάμε για το διάλειμμα. Εσείς μπαίνετε μέσα στο Facebook, στην ομάδα Safety Car, γίνεστε μέλη, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα πάντα όλα τα στέλνετε εκεί, τις απορίες, τις ερωτήσεις σας. Έτσι και εμείς είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και ερχόμαστε με τα υπόλοιπα μοντέλα Mazda. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car με τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Μάνο Γνωστόπουλο σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα, χωρίς Τάσο Κοτσάνη. Μιλάμε για την Mazda που ήρθε στην χώρα μας ξανά, έγινε η παρουσίαση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, έτσι πρώτα φίλο και συνάδελφο, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από το News 94 και 3. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους πάνω και τις φίλες. Όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρά. Είσαι έτοιμος για την εκπομπή? Πάντα. Έτσι. Action Wheels, έτσι, Κώστας Νικολακόπουλος. Κώστα, ήσουν... Κάτσε ρε, να δούμε και ποιος είναι και τι είναι, να μην ξέρουμε. Ναι, σωστά. Πώς. Λοιπόν, Mazda, ήσουν εκεί, τα είδες από κοντά. Τα είδα, ήταν πραγματικά πολύ ωραία η εκδήλωση. Έγινε στο Σταύρο Νιάρχο στον 8ο όροφο και που βλέπεις αμφιθεατρικά όλη την Αθήνα και οι ξένοι που ήταν εκεί, που είχαν έρθει από τη Mazda, πραγματικά χαζέψανε. Ναι. Ο περιφερειακός διευθυντής, δηλαδή, της Mazda Ευρώπης, ο διευθυντής τεχνικού σχεδιασμού και ο R&D της Mazda και ο αντιπρόεδρος της Mazda μαζί. Τρεις άνθρωποι που ήρθαν και είδαν, περισσότερο χαζεύανε το χώρο, το μέρος που πάθανε πλάκα πραγματικά και βεβαίως χαζέψαμε και εμείς τα Mazda. Μάνο, ένα πράγμα θα σου πω. Το MX5 που είδαμε κάτω στην είσοδο ήταν, πώς θα το πω τώρα, 15 κλάσεις καλύτερο από το MX5 που ξέραμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, δηλαδή, ναι, είναι πανέμορφο και ποιοτικά. Ποιότητα απίστευτη. Η ίδια η Mazda λέει ότι είναι premium κατηγορία. Βέβαια, όλοι θέλουν τα αυτοκίνητά τους να θεωρούνται premium κατηγορία. Εγώ ελπίζω να είναι premium κατηγορία, αλλά στις τιμές να μην είναι premium κατηγορία, γιατί τιμόμαστε τα προβλήματα που είχε πριν 5-6 χρόνια η Mazda με τα ανταλλακτικά και με τα αυτοκίνητά της. Αυτό προσπαθούμε να αναλύσουμε τώρα, Κώστα, και λέμε ότι ναι, εντάξει, ωραία, premium είναι, πανέμορφα είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη Mazda, να κρατηθεί η Mazda έτσι με αυτές τις τιμές, κατά πόσο μάλλον ο κόσμος θα καταλάβει. Κοίταξε, και θα διακρίνει το premium πλέον στη Mazda. Γιατί η Mazda κάποτε, έτσι, και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, ήταν η εταιρεία, δηλαδή λέγαμε τότε, ας πούμε, οι παλιοί λέγαμε τι να πάρουμε ένα Corolla, να πάρουμε ένα Toyota, ένα Mazda, ένα Honda, όταν θέλαμε να πάμε Ιαπωνέζο καθαρό. Και οι τιμές παίζανε περίπου το ίδιο. Ναι. Μετά από κάποια στιγμή άρχισε να ξεφεύγει. Δηλαδή, όταν βγήκε το εξάρι, άρχισε να ξεφεύγει λίγο το πράγμα με τη Mazda. Θα μου πεις, μπήκε ποιότητα, αλλά ο κόσμος το καταλαβαίνει. Όχι όλοι. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Όμως, αυτό που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μου πεις, καλά, αν πεις εσύ υποστηρίζεις Ferrari και θα μας πεις τώρα, ας πούμε, για τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα. Δεν έχει σημασία. Ό,τι είναι made in Japan είναι εξαιρετικό. Καθαρό αίμο made in Japan. Καθαρό αίμο made in Japan. Έτσι, ναι. Ναι. Είναι εξαιρετικό. Όχι ότι τα άλλα που μπορεί να είναι made in Slovakia δεν είναι καλά. Τα άλλα είναι καλά. Εκείνο είναι εξαιρετικό. Αυτή είναι η διαφορά που πρέπει κάποιος να καταλάβει.
για μένα προσωπικά βέβαια. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, το παραπάνω Σάββατο που θα φέρουν τα αυτοκίνητα και θα τα έχουν, τα έχουν ήδη στην Ελλάδα τα αυτοκίνητα τώρα, η έκθεση τους τελειώνει, η 6 του μήνα θα γίνουν τα εγκαίνια εδώ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 88-90 για όποιον θέλει να τα δει, θα γίνει κοσμοσυρή. Γιατί θα είναι ουσιαστικά ένα μέρος μόνο που θα έχει σε πρώτη φάση αυτοκίνητα της Mazda που μπορεί να τα δεις. Και από εκεί και πέρα είπαν ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει και στη Θεσσαλονίκη κατάστημα. Αυτοί βέβαια βιάζονται να το στη Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη ήταν έτοιμο, αλλά μας είπατε δεν έχουν βρει ακόμα το χώρο και ψάχνουν, δεν ξέρεις, είναι σε αυτή τη διαδικασία. Βλέποντας λίγο πάντως Κώστα την ποιότητα που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά, το σχεδιασμό που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά και τις τιμές που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά, είναι το, δηλαδή το σκέφτομαι στο μυαλό μου και λέω είναι σαν να έρχεται ας πούμε η Toyota πρώτη φορά στην Ελλάδα και λέει τελικά δεν θα σας φέρω την Toyota, θα σας φέρω απευθείας τη Lexus. Είσαι πολύ κοντά στη... Έτσι μου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή βλέπω το τριάρι, βλέπω την τιμή, βλέπω το εσωτερικό, βλέπω αυτό και λέω δεν είναι Mazda, είναι το αντίστοιχο premium της Mazda. Και πρέπει να σκεφτείς είναι ότι η Mazda έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Έχει ήδη στην Ελλάδα 14 σημεία σέρβις. Έχει ήδη στην Ελλάδα 14 σημεία σέρβις. Ναι. Δηλαδή έχει ήδη δομή στημένη. Και αυτό που κάνουν οι Σικελίδηδες, τι κάνανε η ομάδα του Σικελίδη και η εταιρεία του Σικελίδη. Τι έκανε? Υπάρχει ήδη δομημένη κατάσταση, λείπαν τα μεγάλα ανταλλακτικά και τα πολλά ανταλλακτικά, δεν υπήρχε κάθε τη γραμμή ανταλλακτικών, τη δημιουργούν και δημιουργούν ουσιαστικά ένα brand name από απαρχής μετά από 5-6 χρόνια που δεν υπήρχε Mazda στην Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά κάνουν. Και για μένα είναι πολύ πετυχημένη κίνηση. Και αυτό μας έλεγε και ο αναπληρωτής, ο Γενικός Διευθυντής Ευρώπης, όπου μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι εμείς είδαμε στον Όμιλο Σικελίδη μια εξαιρετική συνεργασία. Το Mazda το 3 που υποτίθεται ότι θα είναι αυτό που θα είναι πιο κοντά στο κοινό. Και με το Mazda 2... το 2. Ναι. Και το Mazda το 2. Ναι, εντάξει, το Mazda το 2, ναι, αλλά όταν θα πάμε σε ένα οικογενειακό με λίγο παραπάνω χώρους, πάμε στο 3. Και λέω 3. Τώρα εγώ, δίλητρο, πώς θα γίνει με το δίλητρο? Το θέμα του δίλητρου είναι που πονάει στον Έλληνα. Έχεις δίκιο. Το είπαν και οι ίδιοι. Και δεν με νοιάζουν τα άλογα. Εντάξει, είναι, υπάρχει η λογική Ιαπωνέζικη 122 άλογα, αλλά ξέρεις τι, δεν θα χαλάσει ποτέ. Μαζί σου. Και η δεύτερη ερώτηση που έγινε στους ανθρώπους της Mazda είναι τι γίνεται με το κινητήρα Wankel. Λοιπόν, ναι. Απάντηση βέβαια δεν πήραμε ουσιαστική, να ξέρουμε κάτι. Αν και εγώ πιστεύω ότι αποκλεί τη Mazda να φύγει στο Wankel κινητήρα. Θα δούμε. Ή μπορεί, ξέρεις τι μπορούσε να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες του στυλ Ελλάδα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κινητήρα 1500 κυβικά με 132 ύπους στο Mazda το MX-5 που έχει αξιοπρεπέστατες επιδόσεις. Φαντάζομαι ότι αν αυτός ο κινητήρας, ο 15 με 132, έμπαινε στο Mazda 3 και η τιμή εκκίνησης αντί να είναι 25.000 ευρώ ήταν 21-22.000 ευρώ, μέχρι εκεί δηλαδή η τιμή εκκίνησης, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή πρόταση. Όπως αντίστοιχα λέγαμε πέρυσι για τη Subaru, που έχει το δίλητρο στο Forester και γιατί δεν έρχεται με τον κινητήρα του Lenovo το 1600. Έτσι ακριβώς. Είναι αντίστοιχα πράγματα αυτά. Και λες, είναι δυνατόν, θα το κάνω μόνο για την Ελλάδα. Το μεγάλο μπάχαλο είμαστε εμείς, δεν σημαίνω. Το μεγάλο μπάχαλο με τους φόρους είμαστε εμείς εδώ. Δεν είναι δυνατόν εδώ να πουλιέται το Civic, το Type R 52.000, ακριβώς το ίδιο πράγμα, και ακριβώς το ίδιο στην Ιταλία να πουλιέται 39.500. Ναι. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι. Μην μου απαντήσεις, να μου απαντήσει ο διπλανός σου. Ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Ο Γιάννης, ναι. Πώς είναι δυνατόν εγώ, κοντός χοντρός με μαλλιά, να κάνω παρέα με σένα που είσαι ψηλός λεπτός καραφλός? Πώς γίνεται αυτό? Κοίταξε, μπορεί να έχω γίνει το είδωλό σου, ρε παιδί μου. Αύριο μεθαύριο θες να βγάλεις και στα μαλλιά. Γιατί εγώ για να βάλω αποκλείεται, έτσι. Εκτός από αυτό, Κώστα, να ξέρεις ότι κάτι τέτοιοι συνδυασμοί είναι όπως είναι το yin-yang. Το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Απλώς να του πεις του ψηλού δίπλα ότι άντε, θα μας λείψει. Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα. Μην τα λες όλα. Καλημέρα.
Αυτό ήταν ο Κώστας Νικολακόπουλος, έτσι, στο News 94 και 3 από την Αθήνα. Exxon Wheels, η φανταστική πραγματικά εκπομπή του που ταχώνει σε όλους και σε όλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε για το Mazda 6. 2.000 κυβικά, 145 ύπη, 34.500 ευρώ. 2.000 κυβικά, 165 ύπη, 37.000 ευρώ. Και φτάνουμε και μέχρι, έχει και κινητήρα 2.500 κυβικών με 194 ύπους από τις 42.000. Και πάμε σε κάτι λίγο πιο, ας πούμε, βατό. Το CX-3, το SUV, το μικρό SUV μέσα σε εισαγωγικά της Mazda, που πιστεύουμε ότι εδώ είμαστε. Ίσως, απλά πάλι ίσως και είναι... γι' αυτό να έχει τόσο καλό τιμολογιακό καθεστώς εδώ. Ναι, 2.000 κυβικά, 121 άλογα, 19.000 ευρώ. Νομίζω η πρώτη έκδοση, έτσι, γιατί αυτό πάει μέχρι τις 27.000. Και έχει και με 150 ύπους στις 27.000. Που πάλι και αυτό φαίνεται, βλέπετε έτσι από κάποιους που θέλουν να πάρουν δίλητρο ενδεχομένως Jeep, SUV, συγγνώμη. CX-5 από 27.000, δεν θα τα πούμε όλα γιατί ήδη σας έχουμε κουράσει πιστεύω. Να πάμε κατευθείαν στο Mazda MX-5 με τον υπέροχο 15 που είπαμε κινητήρα με τους 132 ύπους στις 25.000 και φτάνει μέχρι τις 42.000 ευρώ αυτό το μοντέλο, δηλαδή σχεδόν διπλά λεφτά, σχεδόν, εντάξει. Ναι. Αυτές είναι οι τιμές της Mazda, δεν θα πούμε άλλα και δεν θα πούμε άλλα, έτσι η πορεία και ο χρόνος θα δείξει. Το θέμα είναι ότι είναι σε έναν μεγάλο όμιλο, το θέμα είναι ότι αυτοί είναι οι όμιλοι πλέον εδώ στην Ελλάδα που κάνουν τις εισαγωγές. Καλό θα ήταν έτσι κάποια στιγμή να μαζευτούν από εκεί από τους ομίλους και να πάνε στην όποια κυβέρνηση και να προσπαθήσουν να απαιτήσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα στο θέμα έτσι, φορολόγησης του αυτοκινήτου, στο θέμα τιμολόγησης του αυτοκινήτου, στο θέμα τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Λίγο το αυτοκίνητο να πάει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε, γιατί δεν είπαμε στο, μπαίνουμε στο διάλειμμα, έτσι είχαμε κάνει, να πούμε για τον χορηγό της εκπομπής, Kia Velmar, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, τηλέφωνο για να κλείσετε και test drive, γιατί έχει όλα τα μοντέλα εκεί για να τα κάνετε test. Ήρθε και το Kia το ProSeed, το είδατε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα που το βγάλαμε, το φωτογραφίσαμε, το ανεβάσαμε. Έτσι, τηλέφωνο 231-04-74-174, Kia Velmar στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ένα το χιλιόμετρο είπαμε. Πάρα πολλοί λόγοι για να επιλέξετε το επόμενο σας αυτοκίνητο να είναι Kia. Με 7 χρόνια εγγύηση εργοστασιακή συνοδεύονται όλα τους τα μοντέλα σε πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ καλές προσφορές για να το αποκτήσετε εύκολα. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα των 10, οπότε μπορούμε να πούμε τις τα πρώτα αυτοκίνητα ανακατηγορία προς το παρόν από τις ταξινομήσεις που μας έχει δώσει εδώ σε έτσι. Ναι. Από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο. Και να πάμε στην κατηγορία, την πρώτη κατηγορία, που είναι το Fiat Panda, με 1497 ταξινομήσεις, 26,78 μερίδιο αγοράς. Και στην κατηγορία ASUV, Suzuki Ignis. Αμφιλεγόμενο. Αμφιλεγόμενο, αλλά και ίσως το μοναδικό σε αυτή την κατηγορία. 386 αυτοκίνητα έχει δώσει αυτό το τετράμινο. 74% μερίδιο αγοράς. Τι γίνεται με το Suzuki Ignis? Καταρχήν, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ναι. Σαν εμφάνιση. Είναι λίγο έτσι η εμφάνισή του. Βασικά έχει σημεία και σημεία. Αν το δεις από μπροστά, έχει ένα όμορφο στυλ. Ναι, σε πολλούς δεν άρεσε το πίσω μέρος.
Όπως και σε μένα. Έτσι. Όπως και σε. Πώς είναι, ας πούμε, το Nissan το Juke, ας πούμε, που. Έτσι φάζει. Δηλαδή, αμφιλεγόμενα σχεδιαστικά ή, ας πούμε, το Honda το Civic. Τα τελευταία Honda Civic από τότε που. Από το 91 και μετά. Από το μοντέλο το 91, μάλλον, όχι, εντάξει, το. Το 91-96 είχε βγει πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο το 96. Το... Από το 96 και μετά, με τα μεγάλα τα φανάρια. Ναι, εκείνο το περίεργο. Από εκείνο και μέχρι τώρα θεωρούνται αμφιλεγόμενα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά προσφέρει πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση, χαμηλή τιμή και τετρακίνηση και βγαίνει και υβριδικό και βγαίνει και απ' όλα. Ναι, και σου λέω, όταν κάποιο θέλει ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ καλή. Μικρό SUV, SUV, crossover που μπορείς να πάρεις. Ναι. Στην κατηγορία Β, Toyota Yaris, 2.229 αυτοκίνητα, για άλλη μια φορά έτσι είναι στην κατηγορία αυτή. Κατηγορία B SUV, Volkswagen T-Roc. Μας το είχαν πει και οι άνθρωποι της Volkswagen, ότι πραγματικά πουλάει. Εντάξει, το T-Cross ακόμα τώρα μπήκε στις πωλήσεις, οπότε... Κατηγορία C, Fiat Tipo. Επίσης, φτηνό τίμιο αυτοκίνητο το οποίο... Το hatchback όμως, έτσι. Ναι. Είπαμε, στην Ελλάδα τα sedan πλέον δεν πολύ... Ναι, και για να πούμε την αλήθεια, έτσι το hatchback έχει κάποιες διαφορές από το sedan και είναι ελαφρώς καλύτερο στο δρόμο. Γιατί το οδηγήσαμε και τα δύο ακριβώς ταυτόχρονα, όταν λέμε, μας άρεσε πιο πολύ το hatchback. Κατηγορία C SUV, το Nissan Qashqai συνεχίζει κανονικά ακάθεκτο τραβάει το δρόμο του. Στην κατηγορία D, Skoda Octavia, το περιμέναμε. Κατηγορία D SUV, Skoda Kodiaq, το τεράστιο. Το τεράστιο. Χώρους που δεν έχουν, δεν θα βρεις εύκολα σε άλλο αυτοκίνητο, έτσι τέτοιους χώρους. Κατηγορία Ε, τη Mercedes-Benz η Ε. Κατηγορία Ε SUV, το Volvo το XC90. Κατηγορία πολυτελών Porsche Panamera. Κατηγορία πολυτελών SUV Land Rover Range Rover. Τώρα δεν μην φανταστείτε, έτσι. Μιλάμε για 20 αυτοκίνητα, 30-40, έτσι. Κατηγορία πολυμορφικών, το Fiat 500L, το οποίο το οδηγήσαμε σε diesel και μας άρεσε το diesel. Πολύ. Πάρα πολύ μας άρεσε το diesel, ο κινητήρας. Εν τω μεταξύ, βλέπεις τις επιδόσεις στο χαρτί, το οδηγείς και λες αποκλείεται. Κάποιο λάθος έχουν κάνει. Είναι πολύ πιο γρήγορο από ό,τι λένε στα χαρτιά. 320 νημόμετρα ροπής, πάρα πολύ μεγάλους χώρους. Ατελείωτος. Με το πίσω κάθισμα να πηγαίνει να έρχεται. Ναι, πραγματικά. Πέφτουν και τα καθίσματα όμορφα, ωραία και γίνεται τεράστιος χώρος. Πέφτουνε, μαζεύονται, το κάνεις ένα μικρό επαγγελματικό. Τα μάζεψες κιόλας. Με κόπο, αλλά τα μάζεψα. Ήθελε τρόπο. Ναι, τον οποίο τον έψαξα και τον βρήκα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω στην αρχή. Ήθελα να τα κατεβάσω. Επειδή είμαι και λίγο. Είμαι λίγο. Δεν είμαι τη υπομονή πολύ. Δεν το έψαξα καθόλου. Δηλαδή, ένα λεπτό γύρω-γύρω. Πώς γίνουν αυτά. Γιατί, μόνο και μόνο γιατί ήθελα να το βγάλω έτσι για να δω το χώρο. Και μετά το ξανάβαζα. Μα εννοείται. Και εγώ έσκυβα από εδώ, έσκυβα από εκεί. Αφού σηκώνεσαι, από πού σηκώνεσαι. Ναι, όπως σηκώνονται τελικά εκεί πέρα το κάθισμα. Έτσι, πώς είναι το χέρι από κάτω. Ναι. Δεν βάλεις καθόλου το χέρι από κάτω να δεις. Όχι. Έχει έναν μάντα. Στην αρχή αυτός ο μάντας, εγώ νόμιζα ότι είναι απλά για το ύφασμα, ρε παιδί μου. Ναι. Το τραβούσες αυτό και παπ. Σηκώνεται ολόκληρο. Μα λέω να βλέπω την μπουκάλα και να λέω δεν μπορεί. Αυτή η μπουκάλα κάτι κάνει εδώ. Έτσι ακριβώς. Είδατε. Γιάννης Αντωνόπουλος τα ψάχνει όλα. Γι' αυτό έτσι είναι ο κάθε ένας συμπληρώνει τον άλλον. Τάσου Κοτσάνη σε άλλα πράγματα. Εγώ σε άλλα πράγματα. Ο Γιάννης Αντωνόπουλος έτσι είναι το ψαχτήρι τη εκπομπή. Λοιπόν. Και έχουμε και κατηγορία Sport, Mini Cabrio. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα το δεχτώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, να πάρουμε ανάσα, να πάμε σε διαφημισούλες, να μπούμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, να πούμε για τα 10 SUV που αγοράζουν περισσότερο οι Έλληνες, να πούμε για την αγοροπολισία, πώς σκέφτεται ο Έλληνας και πώς την έχει στο μυαλό την αγοροπολισία. Γιατί είπαμε, αλλιώς την έχεις όταν πουλάς, αλλιώς την έχεις όταν αγοράζεις. Και από εκεί και πέρα, έτσι, έχουμε κάνα δύο πραγματάκια ακόμα. Να πούμε λίγο και για το μαμά τι έγινε με το μαμά. Ναι. Για τα νόρια το μαμά. Πάμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχουν μπει safety car, θα ροκάρουμε για την επόμενη μία ώρα. Έτσι να την πάμε λίγο ευχάριστα, Γιάννη.
Γιάννης Αντωνόπουλος εδώ μαζί μου στο στούντιο σήμερα. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές μαζί, έτσι. Υπερκαλύπτης, θα λέγα, το κενό του Τάσου του Κοτσάνη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί και να μας ακούει. Και πιθανότατα. Ξέρεις, γελάει τώρα και λέει, θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ, κουφάλες. Δεν έχει σημασία όμως. Να δώσουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρες. Δηλαδή, Μάρτον όμως. Στον Θανάση από την Καλαμαριά, στην Νικόλ Κυριακή, στον Πάρη τον Βοντίκα, τον μεγάλο τον Πάρη τον Βοντίκα, από την Αθήνα. Στον Νίκα από Καλαμαριά, στον Αστέριο, στον Γιώργο με τον φούρνο του εκεί στη Χαριλάου, στον Μπίλια, στην Σόνια, στην Αναστασία από... στην Αναστασία του Γαρφαλιά από το Βόλο, στην Αναστασία του Κωνσταντίου από το Βόλο. Έτσι τα λέμε και αυτά. Είδες, δύο Αναστασίες από το Βόλο. Τι θες άλλο? Προφανώς στον Πανίκο, στον Κρίς, στον Θεοχάρη τον Κουθουρίδη που μας ακούει από Μελβούρνη. Μια χαρά. Έτσι. Να έρθουμε καμιά βόλτα να σας δούμε εκεί πέρα. Τι κάνετε? Στον Γιώργο τον Δαμιανίδη, στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Στον τεράστιο τον Τάσο τον Τρέγια τον Ιατρόπουλο. Στην Κυριακή από τη Μαγευτική Κερασιά. Στην Αφροδίτη της Ζόητας από Αυστραλία, από Μελβούρνη και αυτή. Στον Billy Club. Στον Λάζαρο τον Βερνίδο φίλο μου. Στον Γιώργο τον Κουταλιάδη. Στον Μπάμπη και στην Αθηνά, στο Λάκωμα μεσημέρι που είπαμε είναι. Λάκωμα. Στην Σούλα από Ιερισσό, στον Πασχάλη από Μηχανιώνα, στον Αποστόλη από Λαγκαδά, στον Χρήστο από Μηχανιώνα, στον Βασίλη, στον Δημήτρη του Θεσσαλονικιό, στον Βάιο, στον Οδυσσέα, εκεί στη Volkswagen που μας ακούει, στον Σοκράτη. Γεια σου, ρε Σοκράτη, φίλε μου. Έτσι και που τρέχει γύρω-γύρω, έχει οργώσει όλη την Ευρώπη. Στον Τζόρζα από Καστοριά, στη Θάλια, στο Μάκη και στο Σάκη. Τρίαξε. Θάλια, Μάκη, Σάκη. Έτσι. Ωραίοτατα. Και πάμε λίγο να πούμε για τα 10 SUV που αγοράζουν περισσότερο οι Έλληνες και μετά λίγο τι γίνεται με τις αγοροπολισίες. Όταν είσαι Έλληνας, πώς αγοράζεις και πώς πουλάς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Έτσι λίγο να... Θα το... λίγο πια, Πρέπει να το αναλύσουμε το θέμα. Γιατί συνέχεια ακούμε και άλλα πράγματα. Θα κάνουμε και ένα υποθετικό σενάριο αγοροπολισίας αυτοκίνητου εδώ. Θες να κάνουμε και υποθετικό σενάριο, ωραία. Έτσι, θα το κάνουμε και αυτά. Λοιπόν, τα πρώτα 10 SUV σε πωλήσεις. Νούμερο 10. Θα πάμε από το χαμηλότερο φυσικά. Έτσι, μπράβο. Top 10 είναι αυτό. Volkswagen Tiguan. BMW X1. 8η θέση Hyundai Kona. 7η θέση Peugeot 2008. 6η θέση Dacia Duster. 5η θέση Suzuki Vitara. 4η θέση Volkswagen T-Roc. 3η θέση Peugeot 3008. 2η θέση Toyota CHR. Τώρα το δεύτερο είναι 732 αυτοκίνητα, έτσι να τα λέμε, και Nissan Qashqai με 1198. Ωραία. Διαφορές μεταξύ πρώτου και δευτέρου. Ναι. Είναι εμφανέστατες. Το πρώτο το παίρνεις γιατί είναι το best seller της αγοράς στην κατηγορία αυτή. Το δεύτερο είναι γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όσον αφορά το design και θες, ας πούμε, να ξεχωρίσεις από το πλήθος. Ναι, πολύ... Και η λογική και το τρίτο είναι έτσι. Και το 3008 είναι πολύ designato. Ειδικά μέσα. Ναι, είναι designato. Είναι σε πιο κλασική μορφή βέβαια. Το άλλο ξεφεύγει. Έτσι. Τέταρτη θέση τη Rock που λες εκεί για τους φίλους της Volkswagen και της γερμανικής λογικής και τεχνολογίας. Και πέμπτη θέση Vitara, το οποίο είναι ένα τίμιο και σε αρκετά χαμηλή τιμή SUV. Ναι. Έτσι δεν είναι? Dacia Duster και αν είναι τίμιο και σε χαμηλή τιμή. SUV, Peugeot 2008, Hyundai Kona, BMW X1 θεωρώ επιτυχία να πωλούνται αυτή τη στιγμή τόσα αυτοκίνητα. Ναι. Δεν το συζητάμε, Ιανουάριο-Απρίλιο. Και Volkswagen Tiguan, που και αυτό είναι πάνω από 25.000 ευρώ, έτσι, να τα λέμε. Ναι, γι' αυτό και προφανώς το T-Roc του πήρε τα... τις πωλήσεις. Έτσι. Ανάσα και πάμε για αγοροπολισία. Να καλημερίσουμε έτσι και τον Γιώργο που μπήκε στην παρέα μας και λέει καλημέρα, καλώς ακούμε, προσοχή στους δρόμους και στους ανθρώπους, γιατί έχουμε και αυτό το λυπηρό γεγονός ότι τα περισσότερα ατυχήματα φυσικά γίνονται μέσα στην πόλη και περισσότεροι είναι πεζοί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
από ποιες ηλικίες να συζητήσουμε και μέχρι ποιες ηλικίες. Από τις ηλικίες που είναι τα παιδιά από 7, 8, 9 που αρχίζουν να κυκλοφορούν τουλάχιστον από τα 9 και μετά κυκλοφορούν μόνα τους στον δρόμο, έτσι. 9, 10. Λίγο δύσκολα πλέον, αλλά γιατί και... Εγώ θυμάμαι 5 κυκλοφορούσαμε κάποτε μόνο. Ναι, τέλος πάντων, ναι, από 10 μέχρι 25 που είναι με το κινητό στο χέρι και προχωράνε και γράφουν μηνύματα. Και κοιτάνε την άσφαλτο. Μπαίνουν στα social media και όλα αυτά. Λοιπόν, πού να πάμε. Στις άλλες ηλικίες των μεγάλων που δεν ακούνε και καλά. Έχουμε και άλλα θέματα, δεν βλέπουν καλά, δεν ακούνε καλά και περπατούν και τον δρόμο διαγώνια, διασχίζουνε. Εντάξει, υπάρχει το θέμα έτσι με τον... Μα ούτε καν κάθετα, διαγώνια όπως το λέω. Διαγώνια γιατί εντάξει υπάρχει και το θέμα αυτό με τον, που σχετίζεται με το λαβύρινθο του αυτιού και όλα αυτά που δεν τους δίνει πλέον την εντολή και δεν το καταλαβαίνουν και πηγαίνουν διαγώνια. Έτσι. Ναι, υπάρχουν πολλά θέματα δυστυχώς με τους πεζούς. Στην... Νέα Υόρκη πλέον πάει προς ψήφιση ο νόμος ότι αν διασχίζεις το δρόμο και κρατάς το κινητό τηλέφωνο και το βλέπεις και σε δούνε, σε γράφουνε κανονικά. Καλό. Παίρνεις πρόστιμο. Καλό. Φυσικά καλό. Καλό αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, το λέμε, στο αυτοκίνητο. Σε παίρνουν τηλέφωνο, βρες μια άκρη, σταμάτα, ξαναπάρε πίσω. Ή βάλε ένα Bluetooth ή βάλε ένα οτιδήποτε μέσα. Πλέον, δόξα τον Θεό, τα καινούργια αυτοκίνητα είναι συνδεδεμένα. Ωραία. Και συνδεδεμένα να μην είναι, το έχουμε πει. Ναι. Ένα Bluetooth το παίρνεις με 20 ευρώ. Έτσι και μπορείς να σώσεις παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πόσο κοστολογεί καθένας έτσι την ζωή του ή τη ζωή των αυτών που κουβαλάει. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ. Δηλαδή είσαι στο δρόμο, περπατάς, χτυπάει το τηλέφωνο, σταμάτα και μίλα. Πρέπει με το τηλέφωνο να διασχίζεις δρόμους. Δηλαδή, πόσο. Πόσο πιο εύκολο. Άντε με το αυτοκίνητο, ναι, μπορεί να χάσει την κλίση. Αν δεν έχει Bluetooth, αν δεν έχει εκείνο, αν δεν έχει ταχεία, αν δεν είσαι δεδεμένο. Θα πα πιο κάτω, θα σταματήσει, θα πάρει. Πεζό. Α το πει, οι πεζοί το έχουν. Το έχουν αλλάξει το επίπεδο. Τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για αυτό που συζητούσαμε. Για την αγοροπολισία μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και δεν θέλουμε να πάμε σε θέματα εμπόρων ή όλα αυτά γιατί έχουμε πολλά θέματα που γίνονται έτσι με γυρισμένα χιλιόμετρα και όλα αυτά και βγαίνουν κατά καιρούς πολύ επιτίδη με γυρισμένα χιλιόμετρα και αυτό και εμείς σας λέμε και σας προτείνουμε ότι αν θέλετε μεταχειρισμένο κατευθείαν έτσι, στο center της Velmar σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και να μπείτε μέσα γιατί έχει πενταπλή εγγύηση έτσι, και για τα χιλιόμετρα μέχρι και επιστροφής χρημάτων κάνουνε τουλάχιστον εκεί είναι εγγυημένα τα πράγματα. Πάμε σε μια αγοροπολισία έτσι που γίνεται μεταξύ ιδιωτών. Ναι, δύο ιδιωτών και πλέον είναι τόσο εύκολη η διαδικασία, δηλαδή μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ τόσο εύκολα. Ναι, αυτό είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Και καμιά φορά ακούω να λένε τα δώσουμε σε κάποιον να μας τα κάνει, να τον πληρώσουμε. Δηλαδή εντάξει, αυτά τα πράγματα που χρειάζονται, έτσι, αν πούμε ότι ο Γιάννης Αντωνόπουλος ας πούμε είναι ο αγοραστής, πρέπει να έχει μόνο την ταυτότητά του, το αφημί του να ξέρει, μια φωτοτυπία της ταυτότητας και να πάει να πάρει από την τράπεζα την τέλος αδείας, τέλος μεταβίβασης. Ναι, αυτό. Τα έξοδα τέλος πάντων. Τα έξοδα. Πόσα θα είναι, ξέρω εγώ, για χιλιάρι που είναι 60 ευρώ, για το άλλο που είναι 90, ό,τι είναι ανάλογα. Και 75 είναι το τέλος, ούτως ή άλλως πληρώνεις. Λέει, εδώ πας να πάρεις ένα χαρτί από την τράπεζα, μια απόδειξη ότι πλήρωσε την τράπεζα, την ταυτότητά σου, το αφημί σου να έχεις και την ταυτότητα φωτοτυπία. Και αυτός που πουλάει το αυτοκίνητο, έτσι, πέρα από το αφημί του που ούτως ή άλλως θα το έχει και την ταυτότητά του, μια φωτοτυπία την ταυτότητα, την πρωτότυπη άδεια και φωτοτυπία της άδειας και μια φωτοτυπία το κταίο. Συν από την εφορία ότι έχει πληρωθεί το τέλος κυκλοφορίας. Ότι έχουν πληρωθεί όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή με φωτοτυπίες πας, τα πρωτότυπα, πηγαίνεις εκεί όμορφα ωραία στα ΚΕΠ και στο κάνουν ηλεκτρονικά. Και σου έρχεται η άδεια μετά από μια εβδομάδα. Είναι τόσο απλό. Το απλό βέβαια της υπόθεσης, έτσι,
γίνεται τέρμα δύσκολο όταν είναι να πουλήσεις και όταν είναι να αγοράσεις αυτοκίνητο από ιδιώτη εδώ στην Ελλάδα. Μεγάλη παύση, αλλά ωραίο τραγούδι. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ναι, πρέπει λίγο να. Και πάμε να δούμε λίγο τα καπρίτσια του Έλληνα όταν πουλάει, αλλά όταν είναι να αγοράσει αυτοκίνητο. Τι θες να πουλήσεις, να αγοράσεις. Ας πούμε ότι αγοράζω. Εσύ αγοράζεις. Και εσύ πουλάς. Εγώ πουλάω. Εσύ τι πουλάς. Πουλάω ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο το έχω ανεβάσει σε σελίδα, έτσι, γνωστές σελίδες που πουλάς αυτοκίνητο και το βλέπεις εσύ, έτσι, και θα με πάρεις τηλέφωνο. Το θέμα ποιο είναι τώρα, πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε ότι βλέπουμε τιμές, δηλαδή πουλάς ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, έτσι. Δεν θα πούμε μάρκα, πουλάμε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και μπαίνεις μέσα και λες τώρα, θα δω περίπου μια λογική κίνηση, έτσι, να δούμε πού τα πουλάνε οι άλλοι, ρε παιδί μου. Το αυτοκίνητο να κοστολογήσω και εγώ το δικό μου. Και βλέπεις το ίδιο αυτοκίνητο, έτσι, μιλάμε τώρα για μικρά αυτοκίνητα, α, χιλιάρια ας πούμε. Και βλέπεις τιμές από 3.200 μέχρι 5.000 για αυτοκίνητο που είναι ίδιο, ίδια χρονολογία, άντε να παίζει ένα χρόνο, δηλαδή το να είναι 2006, το άλλο να είναι 2007 ας πούμε, ίδιο εξοπλισμό, και βλέπεις από 3.200 μέχρι 5.000. Πες μου αν υπάρχει λογική. Υποθέτουμε ότι τα χιλιόμετρα είναι κοντά. Με κοντινά χιλιόμετρα. Δηλαδή, λες μου ότι εγώ πουλάω ένα αυτοκίνητο που έχει ας πούμε 110.000 και έχω πιάσει αυτοκίνητα που έχουν από 95 μέχρι 125. Δηλαδή με 15.000 πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Έτσι. Πες μου ποια είναι η λογική. Θα μου πεις άλλος, δεν ενδιαφέρεται και όσο. Σου λέει άμα βρω κανένα κορόιδο, το δώσω 5, θα το δώσω. Ναι, σου λέει εγώ θα ξεκινήσω από τις 5, ο άλλος θα κάνει παζάρι. Να κατέβα λίγο, ανέβα κάτω, όχι, να κάνουμε και τη μεταβίβαση μαζί, όχι δικιά μου, όχι δικιά σου. Το βάζω 5 με σκοπό να πάρω 4,5 στο χέρι. Δεν θα πάρεις ποτέ. Δεν θα πάρεις ποτέ. Δεν θα πάρεις ποτέ. Έτσι, αν βλέπεις ότι είναι 5 με 3,200 και το δικό σου αυτοκίνητο θεωρείς ότι είναι μια μέση κατάσταση, δηλαδή έχει κάποια θέματα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ρε παιδιά, γιατί πραγματικά όταν βάζεις ένα αυτοκίνητο για πώληση πρέπει να έχεις τόσο υπομονή, τόσο υπομονή, πραγματικά γαϊδουρινή, να μην μαλώσεις, να μην βρίσεις, να μην φωνάξεις, να μην κλείσεις τηλέφωνο. Γιατί βλέπεις ότι ο άλλος το βάζει μια τιμή ας πούμε στα 4.000. Δεν μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο και να τον πεις αδερφέ, με αυτό το στυλ του αδερφέ, ναι, και τον καρντάσι, έρχομαι με 3.000 αέρα και το παίρνω. Όχι ρε φίλε, να μην πάρεις τηλέφωνο. Έχεις 3.000, να πάρεις τηλέφωνο αυτόν που το δίνει 3.200, ναι, να παίξεις τα 200 ευρώ, αυτόν που έχει 3.300, άντε 3.400, και να πεις με όμορφο τρόπο ότι ξέρεις τι, δεν έχω άλλα. Πραγματικά έχω 3.000. Μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Είμαι πρόθυμος να το πάρω. Τελειώσαμε. Αυτά τις μαγκές που τις δεν ξέρω πώς τις έχουν δει μερικοί. Ο άλλος, για να πουλάει το αυτοκίνητο, πρώτον, ήθελε να πάρει κάτι καλύτερο, κάτι πιο καινούριο. Άρα δεν έχει ανάγκη, άμα να δώσει ένα αυτοκίνητο για να πάρει ένα καινούριο, τα 300 ευρώ που θες το κόψεις εσύ και τα 400 και τα 500. Έτσι. Όσο και να μην έχει ανάγκη, το καταλαβαίνεις πως το λέω. Φυσικά. Έτσι, ή έχει πολύ ανάγκη ή πρέπει να δώσει το αυτοκίνητο. Για να δώσει ένα αυτοκίνητο, ή παίρνεις καινούριο, ή έχεις ανάγκη για να το δώσεις. Κάτι συμβαίνει, δεν θες οπωσδήποτε χρήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έτσι, δεν μπορείς εσύ ψυχολογικά να τον μιλήσεις έτσι. Ναι, δεν μπορείς να τον υποδείξεις. Τη μία γιατί δεν έχει ανάγκη και την άλλη γιατί έχει ανάγκη. Δεν μπορείς τώρα να κάτσεις όμως εσύ. Αρχίζει και εγώ, να αυτό έχω, και άμα θέλεις και άμα δεν θέλεις. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Όχι. Και ακόμα και σε αυτούς που γράφουν ότι το αυτοκίνητο το κοστολογώ τόσο, τιμή συζητήσιμη. Δεν σημαίνει, ναι, ότι επειδή η τιμή είναι συζητήσιμη. Θα το κόψεις 1.500 και 1.000 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή να είμαστε κάπου άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, πιο πολύ φαντάζομαι το συζητήσιμο το θεωρούν στο γεγονός αυτό. Σου λέω, δύο εκατοστάρικα, για τη μεταβίβαση. Για τη μεταβίβαση. Άμπραβο αυτό. Σου λέει άντε να σου χαρίσω τη μεταβίβαση, να πάει κάπως έτσι όλα μαζί, να μην την πληρώσεις ολόκληρη, να το μοιραστούμε. Έτσι ακριβώς. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πουλάς το αυτοκίνητό σου. Νομίζω ότι όποιος πουλάει αυτοκίνητο ξέρει πολύ καλά το τι μπορεί να έχει.
Έτσι, άλλος ξέρει, ας πούμε, ότι τα λάστιχα έχουν 25-27.000 και άρχισαν να γλιστράνε και δεν είναι καλά. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, το λες. Και το λες όταν θα... ή το πας και το κάνεις, βάζεις 4 λάστιχα καινούργια και το πουλάς, ή αν δεν το κάνεις, βγάλτε από την τιμή, πες, ειδικά όταν πρόκειται, έτσι, να το πάρει ένας καινούργιος οδηγός, μια καινούργια οδηγός, έτσι, και εσύ μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο που ήδη γλιστράει, που ήδη έχει θέματα, που δεν έχει φρένα, έτσι, που τα αμορτισέρ του είναι, ή τα βγάζεις από την τιμή, ή πας και το φτιάχνεις και τα βάζεις στην τιμή, με ό,τι πάρεις από αυτά, αλλά δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Δηλαδή ο άλλος που θα το βάλει 4,5, εσύ αφού δεν θα τα κάνεις αυτά, ξεκινά το 3,700. Και πες το, ξεκινάω 3,700, γιατί θέλει, φίλε μου, λάστιχα. Έχουν 180 ευρώ τα λάστιχα για ένα 1.000 αυτοκίνητο, 150, 170, 200. Θα στα κόψω από την τιμή και πάνε βάλτε τα λάστιχα. Δεν μπορείς τον άλλο να δίνεις κάτι το οποίο εσύ το κρίνεις επικίνδυνο. Εκτός βέβαια, θα μου πεις, δεν έχουν όλοι τύψεις έτσι. Α, καλά, αυτό είναι άλλο θεμάστο. Ας το πάρει, ας πάει να σκοτωθεί. Αλλά λίγο να προσέχουμε στην κοστολόγηση. Εντάξει, το θέμα του κτέου δεν το συζητάω. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, μετά τη δεκαετία που περνάνε 2 χρόνια και αυτά, όλα τα αυτοκίνητα κτέου δεν έχει να κάνει. Τα περισσότερα όταν είναι να πουλήσεις, yeah, έχουν έναν αέρα 6 μηνών, ενός χρόνου, τέλος πάντων. Και δεν είναι και μεγάλο το κτέο, 50 ευρώ, τώρα 40. Έτσι. Αλλά λάστιχα, αμορτισέρ, φρένα είναι πολύ βασικό. Και ειδικά που θα το δώσεις. Κόψε λίγο από την τιμή. Μετά, ξέρεις, ας πούμε, ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να σου βγάλει κάποιο θέμα. Αν θέλει μάντες. Μπορεί να είναι ανεβάζει θερμοκρασίες, να κάνει το οτιδήποτε, να καίει υπερβολικά λάδια. Έτσι. Ή το φτιάχνεις ή χαμηλώνεις την τιμή. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι πολύ πιο τίμιο σε μια κατηγορία που είναι από τα 3.200 μέχρι τα 5 αυτή η ακτίνα. Να πεις στον άλλον, αδερφέ, κοίταξε. Εγώ το δίνω 3.400, δεν το δίνω 5 όπως οι άλλοι. Γιατί έχει αυτό και αυτό το θέμα. Αν τα είχα λυμμένα, θα σου δίνω και εγώ 4,5-5. Ναι, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτές τις διαφορές που λέμε. Γιατί ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν. Δεν αν το πάρει κάποιος. Να φεύγει. Έτσι. Νομίζω ότι του πολιτή, νομίζω ότι τα ξεκαθαρίσαμε. Πάμε λίγο στα του αγοραστή. Γιατί έχουμε εκεί πολλές περιπτώσεις. Θέλω να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο. Ξέρεις ότι είναι δεκαετίας. Ή τουλάχιστον από 7 χρόνια και πάνω. Ό,τι τι περιμένεις. Ότι δεν θα έχει κάποιες γρατζουνιές από ξεπαρκαρίσματα. Αφού βλέπεις ότι οι μισοί οδηγοί που κυκλοφορούν δεν σέβονται ούτε την περιουσία τη δικιά σου, ούτε προφανώς τη δικιά τους. Ξεπαρκάρουν όπως να είναι, μπαίνουν όπως να είναι, δεν τους νοιάζει, πάμε πίσω, έλα, 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 το κουμπάς και δεν σε νοιάζει. Γιατί δεν σε νοιάζει η δικιά σου περιουσία? Ναι ρε φίλε, αλλά ο άλλος εξόδεψε κάποια λεφτά. Έτσι, για να... Το θέλει το αυτοκίνητό του, όπως το... τουλάχιστον σε εισαγωγικά, όπως το πήρε. Δεν μπορείς εσύ να ξεπαρκάρεις επάνω του, να του κάνεις ζημιά. Άσε ένα χαρτί, να το φτιάξεις ασφαλειά σου. Πόσο θα είναι ένας προφυλακτήρας για βάψιμο, 100 ευρώ, 120 ευρώ. Έτσι. Άσε ένα χαρτί, δεν το πληρώσεις, το πληρώσεις ασφάλεια. Στα 120 σου βάλει και ασφάλιστρα 5 ευρώ. Και να σου πω και κάτι, αφού την έκανες, να το πληρώσεις. Καλά, πιο πολύ το πόνο το χαμπάρι, μην νομίζεις. Έχουμε και αυτούς. Έχουμε και αυτούς. Πιο πολύ το πόνο χαμπάρι, κουμπάνε πίσω, μπαμ. Ναι, έρχεται ο άλλος, πόσο το έχει στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα. Και έρχεται και σου λέει, εδώ όμως οι προφυλακτές έχουν κάποιες γρατζουνιές, μιλάμε γρατζουνιές τώρα, αμελητές έτσι, του ξεπαρκαρίσματος, εντάξει, δεν είναι βαθουλώματα, ας πούμε, και τέτοια. Κόψε μου 300 στάρικα. Και τον κοιτάζεις τώρα και λες, ας πούμε, το αυτοκίνητο το δικό σου, ας πούμε, δεν έχει. Ή βρες μου ένα αυτοκίνητο γύρω-γύρω που δεν έχει. Ή να σου πω κάτι, στην τελική βάλε με μένα στο δικό σου το αυτοκίνητο, που όταν θα έρθει η ώρα εσύ να το πουλήσεις όμως το δικό σου το αυτοκίνητο, θα το κοστολογήσεις υπέρογκα. Ναι, και στην τελική... Το δικό σου το αυτοκίνητο είναι πάντα το καλύτερο. Των αλωνών, ναι, που θα πας να αγοράσεις είναι πάντα το χειρότερο. Αν δεν θες γρατζουνιές, αν δεν θες θέματα, όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο δεκαετίας και πάνω, μην παίρνεις. Αν πάρει ένα καινούριο κατευθείαν. Ναι, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και στην τελική δεν κοστίζει 300 ευρώ η επισκευή μιας γρατζουνιάς.
μπορείς να το κάνεις και τοπικά, ας πούμε, με 50 ευρώ, 50 ευρώ. Ευρώ. Έτσι μπορείς, άμα βγει και ο προφυλακτήρας, σου πάρουν και 100 ευρώ να στο κάνουν. Ναι. Γιατί 300 ευρώ κάτω επειδή έχει κρατήσει μιας. Ναι. Πόσο έχεις τα λάστιχα, 20.000. Θέλει λάστιχα. Εσύ στο δικό σου αυτοκίνητο στις 20.000 αλλάζεις λάστιχα ή περιμένεις να πάνε 40 και 50. Το 90%. Πόσοι αλλάζουν λάστιχα στις 20.000. Έτσι, εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Θα σου έρθει ο άλλος που πιθανότητα να σου πει, δεν το παίρνω για μένα, για το μικρό τον παίρνω τώρα για να έχει ένα αυτοκινητάκι να μην παίρνει το δικό μου. Εγώ το δικό μου, αδερφέ, άμα το δεις, το έχω στην πένα, δεν έχει τίποτα. Τα λάστιχα του τα αλλάζω κανονικά, στην ώρα του, όλα, σέρβις, το να το προσέχω πολύ. Μπορεί να έχω πιλωτή, να το κάνω, να το ράνω. Ναι, άμα έχεις την άνεση να τα κάνεις όλα αυτά, να αλλάζεις τα λάστιχα στην ώρα τους και τα λοιπά, μην είσαι τσιγκούνης και προσπαθείς να βγάλεις από το αυτοκίνητο που θα αγοράσεις κέρδος. Δηλαδή, στο ένα είσαι άπλας και στο άλλο σε τσιγκούνης. Έτσι πρέπει να φύγει λίγο αυτή η νοοτροπία ότι το δικό μας αυτοκίνητο είναι το καλύτερο και αυτού που αγοράζουμε είναι το χειρότερο, οπότε πρέπει να τον κάνουμε τον άλλο να ματώσει. Και λίγο τρόποι δεν βλάπτουνε, γιατί δεν ξέρεις ποτέ ο άλλος που πουλάει ένα αυτοκίνητο τι ανάγκη έχει και το πώς μπορεί να είναι ψυχολογικά, και το λιγότερο που θα θέλει είναι να τον πάρει κάποιος και να του το παίζει ξερόλας ή όλα αυτά. Σας έχω πει, και προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, σας έχω πει περιστατικό που μου συνέβη πριν 5-6 χρόνια, που μία φίλη που μετανάστευσε Καναδά μου άφησε το αυτοκίνητό της για να το πουλήσω, γιατί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε, και μου λέει, επειδή σε, ξέρω, σου είμαι φίλος, εμπιστεύομαι, πάρε το αυτοκίνητό μου, πούλα το και στείλε μου τα λεφτά, τέλος πάντων, και έτσι. Με πήρε ένας τηλέφωνο και συγκεκριμένα ήταν για ένα αυτοκίνητο, ένα, νομίζω ένα C3 τότε, το οποίο είχε κάποια χιλιόμετρα, τέλος πάντων δίναμε ένα τάλιρο, με πήρε ένας τηλέφωνο, μου δίνει ραντεβού να το δούμε, λέει, μου αρέσει, της αρέσει η γυναίκα μου πάρα πολύ, το θέλει, το κάνει, το ράνει και το ωραίο χρώμα και αυτά, και πηγαίνουμε σε ένα συνεργείο κοντά στην περιοχή της Θέρμης, το είχα βγάλει τότε στον αέρα, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι που είναι, τότε όμως το είχα βγάλει στον αέρα, τους είχα κάνει ρόμπα τότε, πραγματικά. Και πηγαίνουμε εκεί και έχει τον μηχανικό που τα έχουν κάνει πλακάκια από πριν, τον έχει πάρει τηλέφωνο προφανώς και τον είπε ότι θα φέρω ένα αυτοκίνητο, και πηγαίνει ο μηχανικός και το ψάχνει από εδώ, από εκεί, έτσι, και δεν τους έχω πει ότι καν τι κάνω και αν έχω ιδέα από αυτοκίνητο. Εγώ το παίζω ανίδεως τελείως, τέλος πάντων. Και πηγαίνει, το ψάχνει ο μηχανικός, ανοίγει καλά εκεί το καπάκι της μηχανής, βγάζει από εδώ, κάνει από εκεί. Οχ, αχ, τέτοια να ακούγονται κραυγές. Ναι, το μεταξύ αυτοκίνητο το ξέρω, είναι φίλου, ξέρω τι, πόσα χιλιόμετρα και τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Και αρχίζει, βγαίνει το πόρισμα ότι ντεμεκ, ας πούμε, και όχι, έχει φλάτζα κεφάλης, και ότι και πώς ήρθες και δεν σου ανεβάζει θερμοκρασίες και τέτοια. Εγώ το είχα αυτοκίνητο 2 εβδομάδες, το κυκλοφορούσαμε, δεν είχε τίποτα. Το είχα ελέγξει κιόλας, να δούμε πώς έχει τίποτα, μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Και αρχίζουν και λένε, και βγάζουν μία τιμή, ότι και καλά το κοστολογεί το φτιάξιμο όλο 1500 ευρώ. Και έρχεται αυτός ο τύπος και μου λέει, 1500 ευρώ το λέω, αδερφέ, το λέω, δεν πειράζει. Αφού έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να το πάρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φεύγω. Μου λέει, όχι, όχι, περίμενε, λέει, να τα βρούμε. Λέω, τι να βρούμε. Φου, το αυτοκίνητο δεν βρούμε. Μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει, επειδή λέει, της αρέσει πάρα πολύ τη γυναίκα μου και το χρώμα αυτό συγκεκριμένο και αυτά, άμα είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κόψε μου ένα χιλιάρικο. Ναι. Και δεν πειράζει, το βάλω. Θα βάλω εγώ το 500 να το φτιάξω. Και εκεί επάνω, ας πούμε, ήταν το ξέσπασμα, έτσι, του τύπου, ας πούμε, δηλαδή, φίλε, μπες μέσα, έχει τόσα που δεν έχουν αυτά τα προβλήματα που έχει το δικό μου. Πάνε, πάρε ένα άλλο. Φρωμάει ο τόπος από αυτά τα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα. Να, όχι, το δικό σου μ' άρεσε επειδή το χρωμά. Και μετά λίγο αποκαλύφθηκε όλο το θέμα. Είπα και το μηχανικό του εκεί, ότι ξέρεις να ξέρεις, άκουσε λίγο την εκπομπή την επόμενη εβδομάδα που θα είναι, γιατί θα αναφερθείς ότι αυτό και αυτό. Και εσύ το λέω έμπορος. Είσαι έμπορος και πας να μου φας ένα αυτοκίνητο, έτσι προφανώς, με 4 για να το πουλήσει 4.800. Την ακούσαν εκεί δύο, εκεί και μια χαρά ήμασταν τότε. Αυτά, πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε λίγο με άλλα πραγματάκια.
Πάμε τελευταίο μέρος εκπομπής Safety Car με την ευγενική χορηγία της Kia Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Να πούμε και το τηλέφωνο, γιατί όλα τα μοντέλα Kia είναι έτοιμα για test drive. 2-31-0-474-174. Παίρνετε τηλεφωνάκι και πηγαίνετε και δοκιμάζετε όλα τα μοντέλα Kia. Σας περιμένουν εκεί. Τόσο το Picanto, όσο και το Oreo, το Sonic. Seed, Proceed. Και το φυσικά το Sportage, που είναι από τα πιο όμορφα SUV που κυκλοφορούν αυτή την εποχή στην αγορά. Και σε τιμή εκπαιλεκτική, έτσι, με 21.000 ευρώ πλέον, 21.500 νομίζω, είναι 1.600 με 177 άλογα. Και αυτά που λέγαμε πριν. 7 χρόνια εγγύηση, ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Εντάξει, είναι διαφορετικά πράγματα, άλλο, εντάξει, ναι. Αλλά το Proceed είναι έρωτας. Το Proceed είναι άλλο. Άστο, είπαμε. Το Proceed ήταν έρωτας. Να δεις τα βλέμματα πώς γυρνούσανε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, έλα, τι είναι αυτό. Τους έλεγες, τι είναι αυτό. Ναι, άντε να δούμε και το άλλο, το όμορφο. Δεν το βλέπω να ανεβαίνω εδώ πάνω. Stinger. Το Stinger. Δεν το βλέπω να ανεβαίνω εδώ πάνω. Παραγγείλουμε ένα. Παραγγείλουμε να το αναβάσουμε για μας. Φέρτε ένα εδώ. Stinger, έτσι. Ένα Stinger. Kia Velmar, λοιπόν. Μεγάλος χορηγός εκπομπής Safety Car, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Έτσι, 2-31-0-474-174. Παίρνει τηλέφωνο, κλείνετε test drive. Όλα στα μοντέλα είναι έτοιμα για test drive. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, εδώ με τον Τάστο Κοτσάνη, που σήμερα είναι απόν. Δικαιολογημένος απόν, εντάξει. Είχαμε σχολιάσει λίγο το θέμα με το γνωστό αυτό τραγούδι με τα 20 φεύγα εκατομμύρια views που έχει γίνει, το 200 στη στροφή, και με ρωτάνε αν είναι μαμά και όχι δεν είναι μαμά και μπορώ να μπαίνω στη στροφή όπως θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό έγινε το Σάββατο το πρωί και κάποια στιγμή το Σάββατο μεσημεράκι, μιλώντας και με τον φίλο Κροατή, τον Γιώργο Χατζίδη από την Βέρεια, να τα λέμε αυτά, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε, το σχολιάζαμε και μου είπε, καλά λέτε που το είπατε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, έτσι, και το λέγαμε ότι μπορεί να ακούνε παιδιά τα οποία είναι... Λογικά ηλικίες από 10 έως 20 να ακούνε αυτό το τραγούδι. Και αν φτάνουν τα 20. Και... Αυτό λέω, θέλω να πιστεύω. Και δεν ξέρω κατά πόσο, αυτό που λέγαμε στην εκπομπή το Σάββατο, κατά πόσο κάποια παιδιά από αυτά που ακούνε θα δοκιμάσουν το 200 στροφή. Που το 200 στροφή... Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Νομίζω ότι όσοι το έχετε επιχειρήσει, όσοι το έχετε κάνει με την ψυχή στο στόμα και με το ένα πόδι στο κοντινότερο νεκροταφείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει το 200. Έτσι, όλοι περνάνε την τρέλα της εφηβείας, όλοι περνάνε την τρέλα της εποχής, όλοι περνάνε την τρέλα του αυτοκινήτου. Αυτοί που την ξεπερνούν την τρέλα του αυτοκινήτου δεν είναι μαζί μας πια. Έτσι, νομίζω ότι όλοι έχουμε χάσει από έναν φίλο, από δύο φίλους, από τρεις φίλους ή δεν ξέρω πόσους, με τους οποίους κάναμε παρέα από εφηβεία, μετά πήραμε τα διπλώματα και κάποιοι δεν πρόλαβαν οικογένεια να κάνουν ή να παντρευτούν. Έτσι, νομίζω ότι όλοι έχουμε. Είτε πρόκειται από δικό τους λάθος, είτε πρόκειται από λάθος αλλονού. Αλλονού, είτε από το δικό δίκτυο, έτσι, όλοι έχουμε χάσει φίλους. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι αυτό που λέγαμε με τον, πραγματικά με τον εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο, τον Τάκη τον Πουρναράκη, στην εκπομπή του Alpha Speed, στον Alpha, που βγάζει τα απογεύματα 4 με 6 καθημερινές, και είχαμε συζητήσει μαζί την Δευτέρα λόγω και του κειμένου που βγήκε στο Safety Car. Υπάρχει μια επιτροπή οδικής ασφάλειας στη Βουλή,
έτσι, που νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση. Το να προτρέπεις νεαρές ηλικίες για να δουν τι είναι το 200 στροφή και αν είναι μαμά το αυτοκίνητο, αν δεν είναι μαμά, νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνο από το να προτρέπεις το παιδί πάρε ναρκωτικά ή μην παίρνεις. Γιατί για τον λόγο το ότι και να πεις ότι θα πάρει, υπάρχει τέτοιο να το προλάβεις, να το πας κάπου σε μια κλινική, σε ένα κέντρο αποτοξίνωση, οτιδήποτε, έτσι, και να σταματήσεις αυτό το κακό ή να συζητήσεις με το παιδί, να προσπαθήσεις να βρείτε λύση με γιατρούς, με όλα αυτά και να το λύσεις. Το να πάρει ένα παιδί και να δοκιμάσει το 200 στροφή μπορεί να είναι και τελευταία φορά που δοκιμάζει και παίρνει αυτοκίνητο. Έτσι και... Η πρώτη και η τελευταία, τις περισσότερες φορές. Ναι. Και σας τα λέει άνθρωπος που το έχει κάνει και με αρκετά αυτοκίνητα. Έτσι, η τρέλα ήταν λίγο εκτός. Δεν καταλαβαίνεις, δεν έχεις την αίσθηση. Αλλά... Ναι, παρ' όλα αυτά δεν έπιανες 200, μάλλον δεν υπάρχει, ναι, αυτή η ταχύτητα. Ναι, ναι. Σε πολύ ανοιχτές τέτοιες, ναι, καμπές, ναι, αυτό το ένα το άλλο υπάρχουν, ναι, δεν το δοκιμάζεις. Δεν το δοκιμάζεις. Έτσι, δεν λέμε τώρα να κλειστά κομμάτια αυτά, δεν το δοκιμάζεις. Αλλά το θέμα είναι ότι ακούγοντας και ακούγοντας και ακούγοντας από παντού και τα βλέπεις που πηγαίνουν στο δρόμο και τέρμα η μουσική με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι ήρθε μια έμπνευση, ας το πούμε, και καλά, και σκεπτόμενος τότε το πώς γινόντουσαν τα πράγματα, που ξέρεις που περισσότεροι έκλεβαν τα κλειδιά. Ναι, βράδυ. Βράδυ, αργά, έπαιρνες το αυτοκίνητο, θα έτρεχες για να κάνεις τη λεζάντα σου στους φίλους σου και όλα αυτά. Τέλος πάντων, καλός ή κακός, μου βγήκε εκείνη την ώρα της Κυριακής ένα έτσι 2-3 στροφές, τις οποίες ανέβασα στο safety car, το οποίο πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, που δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο μεγάλη έκταση, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έγιναν 350 κοινοποιήσεις, τέλος πάντων, που είναι καλό για να όσοι μπορούν από γονείς να το διαβάσουν και να τα ακούσουν και όλα αυτά. Και να πούμε έτσι το συγκεκριμένο τι λέει, έτσι είναι μια παρερμήνευση του τραγουδιού 200 σε στροφή και με ρωτάς αν είναι μαμά, το οποίο λέει τα εξής: 200 σε στροφή και το νοκροταφείο κοντά. Δεν έπρεπε να με αφήσεις να τους ακούσω, μαμά. Πήρα στα κρυφά από τον μπαμπά τα κλειδιά, φόρτωσα τους φίλους μου για βόλτα, μαμά. Έβαλα και το CD να τους ακούμε ξανά, βγήκα εθνική και τα γκάζια πολλά. Δώσ' το, έχει κι άλλο, μου λένε τα παιδιά. Πιάνω τα 200 και βγάζω φτερά. Έρχεται η στροφή, μα είναι πλέον αργά. Στρίβω το τιμόνι, δεν ακούει μαμά. Φεύγει το αμάξι, χαιρετώ τα παιδιά. Σ' έκανα εικόνα με τα μαύρα, μαμά. Δεν ήθελα να σε χάσω, ούτε σένα, ούτε τον μπαμπά. 200 η στροφή και το νεκροταφείο κοντά και ένα υστερόγραφο από κάτω. Επειδή τα 20 εκατομμύρια views είναι από παιδιά από 10 έως 20, σε εισαγωγικά θέλω να πιστεύω έτσι πάντα, μια προσοχή γονείς για λίγο έτσι περισσότερη ενημέρωση για το τι σημαίνει 200 στροφή που οι άλλοι τραγουδούν απλόχερα και κάνουν το κομμάτι τους και δεν παρεμβαίνει κανένας. Αυτό ήταν, έτσι, ανεβασμένο στο safety car. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, Γιάννη? Για το συγκεκριμένο θέμα. Για το συγκεκριμένο θέμα, ναι. Σου είπα, το θέμα είναι ότι... Καταρχήν, όταν κάνεις την κίνηση να κλέψεις, π.χ. στην προκειμένη περίπτωση, τα κλειδιά από τον μπαμπά σου, πρέπει να ξέρεις το τι αυτοκίνητο οδηγάει ο μπαμπάς σου. Γιατί προφανώς, για να θες να κλέψεις τα κλειδιά από τον μπαμπά σου και να βγεις να οδηγήσεις, υποτίθεται ότι ασχολείσαι και με το αυτοκίνητο. Άμα έχεις τόση πια τρέλα να το πάρεις και να πας μια βόλτα. Ναι. Εφόσον ασχολείσαι με το αυτοκίνητο, δεν είναι ότι ασχολείσαι με το μόνο, ξέρω εγώ, πόσο τρέχει αυτό, πόσο τρέχει εκείνο. Έχεις μια αλφα σφαιρική άποψη. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν το αυτοκίνητο που έχει ο μπαμπάς σου, ποιες είναι οι δυνατότητες του. Στην ευθεία, άμα είναι καινούριο αυτοκίνητο, όλα πιάνουν τα 180.
και τα 200 ίσως ακόμα να πιάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι στρίβουν κιόλα με την ταχύτητα. Ξεκινάμε από αυτό. Ότι παίρνουν αυτοκίνητο τη σειρά οικογενειακό. Εκτός πια αν ο μπαμπάς σου είναι και αυτός κανένας άρρωστος, ο οποίος το έχει κάνει την όποια βελτίωση, που ακόμα και έτσι να είναι, δεν υπάρχουν τα 200. Για να στρέψεις με 200, έτσι, ακόμα και μια πολύ ανοιχτή καμπή σε μια εθνική, έτσι, σε μια Εγνατία, σε ένα μεγάλο δρόμο που έχει ανοιχτή, πολύ ανοιχτή στροφή 200, θέλει... DTM αυτοκίνητο θέλει. Δεν το θέμα του DTM αυτοκίνητο. Θέλει πολλά. Θέλει εμπειρία, θέλει το πώς θα κρατήσει το τιμόνι, το πώς θα στρίψει το τιμόνι, το τιμόνι να κάνεις ένα κλικ λίγο παραπάνω, τελείωσες. Έτσι. Θέλει δύναμη στο τιμόνι, θέλει πολλά, θέλει το ένα, θέλει το άλλο και φυσικά δεν θα πούμε τι θέλει. Ναι, βέβαια, γιατί δεν θα σε μάθουμε εμείς. Δεν θα γίνουμε εμείς σαν τον άλλονα. Έτσι. Λοιπόν, που αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών κράζουμε και εκτός εισαγωγικών. Τίποτα. Να μην το κάνουμε πολύ το θέμα, να μην το μεγαλώσουμε πολύ το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούτε τα παιδιά σας που είναι σε μια κρίσιμη ηλικία, γιατί πλέον θα αρχίσουν και από τα 17 τα διπλώματα, έτσι. Είναι 17, 18, 19, 20, 21. Είναι τώρα που αρχίζουν, παίρνουν το αυτοκίνητο και τους ακούτε, ακούνε αυτά τα τύπου έτσι τραγούδια που πόσο να τρέξουν και πόσο να κάνουν. Βάλτε τα κάτω και εξηγήστε πόσο επικίνδυνο είναι να τρέχουν με αυτές τις ταχύτητες. Αυτά από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει λόγος να προσοχή, αναλωθούμε. Προσοχή, ο κάθε γονέας να κάνει τη δικιά του ενημέρωση στο δικό του παιδί. Γιατί μαζική δεν θα δεις εύκολο την Ελλάδα, αλλά ας κάνουμε πενταετία, δεκαετία που θα μπει σχολεία. Και για να πάρω πάσα λοιπόν από αυτό το θέμα για τα 200 σε στροφή και για την ταχύτητα σε δρόμους που λέμε ότι δεν είναι για να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις σε δρόμους δημόσιους. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ό,τι είναι να κάνεις κάτω σε μια πίστα. Και επειδή η καλύτερη πίστα πιστεύω στον πλανήτη έτσι ακριβώς, είναι το Nürburgring, γιατί αφενός είναι πίστα, οπότε είναι ασφαλής για τους περίγυρους, για τον περίγυρο. Η πράσινη και είναι, κόλαση. Και είναι και η μεγαλύτερη πίστα. Έχεις 20 χιλιόμετρα να δοκιμάσεις τα όρια σου. Ναι. Και υπάρχουν και πολλά βίντεο, αλλά εκεί είναι δικό τους πρόβλημα. Πάει στο κάρι μόνος του. Έτσι, δεν ενοχλεί κανέναν. Τελειώνει η υπόθεση εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η πίστα του Nürburgring, λοιπόν, όπως και εμείς θεωρούμε ότι είναι, αν όχι η καλύτερη πίστα στον πλανήτη, μια από τις καλύτερες, γι' αυτό και οι περισσότερες εταιρείες βάζουν τα μοντέλα τους μέσα εκεί, προσπαθώντας να πάρουν το τρόπαιο του καλύτερου χρόνου. Για ένα γύρο. Στην κατηγορία. Στην κατηγορία την εκάστοτε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία των Hot Hatch, που είναι από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες στην Ευρώπη, όπου Hot Hatch φαντάζομαι, ξέρετε όλοι, μιλάμε για αυτοκίνητα τύπου Golf R, Leon, Cupra, Civic Type R κτλ. Η Honda είχε μέχρι πρότινος το ρεκόρ για το τελευταίο Honda Civic Type R με χρόνο 7.43.8, που όμως πρόσφατα τον έχασε από τη Renault. Η Renault ανέκαθεν με το Megane RS από ό,τι πρωτοκυκλοφόρησε και σε κάθε νέα γενιά το δοκίμαζε στην πίστα του Nürburgring για να δει τους χρόνους που θα μπορεί να πετύχει, και πλέον με το Megane RS Trophy R, το οποίο είναι μια επιπλέον ειδική έκδοση, και εκεί θα αναφερθώ λίγο αργότερα αφού τελειώσω το συγκεκριμένο. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, ας πούμε. Ναι. Το οποίο από το απλό τρόφι έχει κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το στήσιμο του αυτοκίνητου, όχι την υποδύναμη. Ο κινητήρας εξακολουθεί να είναι ο ίδιος ο 1800 με τους 300 ύπους. Απλά έχει κάποιες βελτιώσεις στο θέμα ότι. Υπάρχουν πίσω καθίσματα. Δεν υπάρχουν πίσω καθίσματα. Έχει ελαφρυνθεί κατά 130 κιλά. Υπάρχουν άλλοι διαρρύθμιση στην ανάρτηση. Υπάρχουν άλλες εξατμίσεις. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, μοντέλο, το οποίο θα κυκλοφορήσει μεν στην παραγωγή σε πολύ περιορισμένο ρυθμό φυσικά, έκανε 7.41. 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το Civic Type R.
και του πήρε τον τίτλο. Και έρχομαι εδώ και αναφέρω, γιατί πολλοί λέγανε τι, πώς και τι, αυτό δεν είναι αυτοκίνητο παραγωγής. Ναι, μεν είναι αυτοκίνητο παραγωγής, και για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, επειδή προφανώς είναι πολύ ειδική έκδοση, θα μπορούσε η Honda να απαντήσει ότι πιθανότατα, γιατί δεν είναι με τόσο ενημερωμένο για το συγκεκριμένο θέμα, ότι το Type-R που δοκιμάστανε ήταν το κανονικό Type-R παραγωγής, και όχι καμιά πολύ ειδική έκδοση Type-R Trophy, RS, Turbo, GTI και δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί ίσως μόνο να υπάρξει μια διαμάχη μεταξύ των φίλων των δύο εταιριών. Δεν ξέρω. Δεν θα υπάρχει. Δεν μπαίνει η Honda σε αυτά τα τέτοια εύκολα. Όχι η Honda σαν Honda. Για τους φίλους της Honda, μιλάω για τους φίλους της Megane. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ξέρω, εσένα για να σε πικάρει τώρα κάποιο που είσαι χοντάκι, θα σου πει α, πια Honda ρε, εδώ πέρα. Ναι, τώρα ναι, το Megane. Το Megane. Έτσι, μιλάω. Ποιο Megane. Το διέτη. Ναι. Κάντε 30 κιλά κάτω. Βγάλα και. Είναι σαν να βγαίνω εγώ. Έτσι. Μαζί με τα. Με τι 30 κιλά, τι να πούμε. Ναι, ναι. Σαν οδηγά, σε σχέση οδηγάω εγώ το αυτοκίνητο. Το παράκανε. Το παράκανε, Αντωνόπουλε. Λοιπόν, πάμε να πούμε και λίγο, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, να πούμε και για το νέο Skoda Scala, το οποίο ανακοινώθηκαν οι τιμές του. Έτσι, ένα πενταθυρό hatchback θεωρείται έτσι πάρα πολύ ωραίο, με πάρα πολύ ωραίο εσωτερικό. Αυτό να το λέμε, το εσωτερικό του είναι φανταστικό, αλλά και εξωτερικά είναι πάρα πολύ καλό, με μια πολύ πλούσια πρώτη έκδοση. Πάρα πολύ πλούσια, φίλε. Πάρα πολύ πλούσια, με πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας. Είναι κάτι ανάλογο που έγινε και με το T-Cross με τη Volkswagen. Φέρανε κατευθείαν πάρα πολύ δυνατές εκδόσεις. Και να πούμε λίγο τις τιμές. Το 1000 το TSI με τους 95 ύπους, η τιμή του είναι 14.880 ευρώ. Πολύ καλή. Πολύ καλή τιμή. Για αυτά που λέω ότι προσφέρει, είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, αν πεις τον 1000 τον DSi με τους 116 ύπους, πάμε στις 18.780 ευρώ, και με τον DSG το κυβότιο δίνεις άλλα 7 εκατοστάρικα μόνο πάνω, το οποίο αξίζει τον κόπο, 17.470. Και δες τώρα τι γίνεται. Η καλύτερη έκδοση, το Scala Style 1000 DSi με 116 με DSG, είναι 20.480. Μπορείς όμως να πάρεις την πρώτη έκδοση με τον 15 με τα 150 άλογα με 20.480. Θα πάρεις το 15 με 150 άλογα με 2480. Ένα. Και άμα 16 diesel. Άμα δεν σε ενδιαφέρουν τα εξτρά που βάζουν στις επόμενες εκδόσεις, που πολλές φορές δεν μα είναι και τίποτα. Τόσα πολλά εξτρά. Τόσα πολλά. Ναι, extra. Αυτό λέω. Τις περισσότερες φορές τα εξτρά που βάζουν είναι. Εδώ και φίλοι που πήρε το T-Cross μου λέει να δω για την άλλη έκδοση. Λέω έχει όλα αυτά. Θες κι άλλα. Δεν χρειάζεται. Είναι υπερπλήρης. Λοιπόν, και υπάρχει και έκδοση diesel 1,6, 116 ύπη, με αυτόν τον πραγματικά υπέροχο κινητήρα και με τον DSG το κυβότιο με 21.380 ευρώ. Άλλη μια πολύ καλή πρόταση, γιατί αυτός ο κινητήρας με το συγκεκριμένο κυβότιο μπορείς να φέρεις καταναλώσεις που δεν τις βλέπεις πουθενά. Λοιπόν, αυτά, να πούμε ότι η εκπομπή ήταν προσφορά από την Kia Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Παίρνετε τηλέφωνο στο 231-04-74-174 και κλείνετε test drive. Όλα τα μοντέλα της Kia είναι έτοιμα για να τα οδηγήσετε. Και όλα φυσικά συνοδεύονται με πολύ καλές προσφορές, με πολύ καλά επιτόκια αγοράς και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τόσο απλά τα πράγματα. Αισιοδοξούμε το επόμενο Σάββατο να μας κάνει την τιμή ο Τάσος Κοτσάνης και να έρθει. Το επόμενο Σάββατο θα είναι και ένα Σάββατο ανακοινώσεων και σας θέλω όλους εδώ πέρα. Έτσι, γιατί έχουμε κάποια πράγματα να ανακοινώσουμε έτσι σαν εκπομπή. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια, πρέπει να τα πούμε κάποια πράγματα. Έτσι έχουμε να σας ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό και όμορφο. Να είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής, Γιώργος Συρίγος, τι να πούμε. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι μια εκπομπή μόνος του. Τα πάντα όλα, μοναδικός. Ανεπανάληπτος, με το δικό του τρόπο, από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Μάνο Αναγνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.